στο προηγούμενο επεισόδιο. Έχει καρχαρία. Ω shit. Μα πώς ήταν χαλά. Ω, κλειδωμένο. Ω, μπάγκαρε. Μπάγκαρε. Πριν ξεκινήσει το βίντεο αυτό, θα ήθελα να σας πω ότι έκανα μια γκάφα. Είχα λάθος ρυθμίσει το μικρόφωνο και ο ήχος δεν είναι τόσο καλός όσο συνήθως, αλλά προσπάθησα να το φτιάξω όσο μπορώ. Επίσης, είμαστε πάρα πολύ κοντά στους 120.000 subscribers, οπότε θα με βοηθούσε πάρα πολύ αν θα κάνατε ένα subscribe. Αυτά από μένα, μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like και ακολουθήστε με στο Instagram για να μαθαίνετε περισσότερα. Τα Μπέιζενα. Καλησπέρα, παιδες. Μπέιζ εδώ και σήμερα παίζουμε Hello Neighbor επεισόδιο 5. Πριν ξεκινήσει το βίντεο όμως, θα ήθελα να σας ενημερώσω για κάτι. Στο προηγούμενο επεισόδιο, δεν ξέρω αν παρατήρησες, αλλά ο neighbor με το που έφυγα από το σπίτι του μας κλείδωσε και μας κοιτούσε με ένα περίεργο βλέμμα. Ξέρετε γιατί μας κοιτούσε έτσι? Είναι μία απλή απάντηση. Κυρίες και κύριοι, επειδή τον κάναμε expose στον έξω κόσμο το κρυφό μυστικό που δεν είχε βρει κανένας, ότι ο γείτονας είναι κάλτσας. Μας κλείδωσε στο τεράστιο αυτό το σπίτι του. Δεν ξέρω σε τι σπίτι θα βρίσκεται αυτή τη φορά, τι αλλαγές θα έχει κάνει, γιατί από ό,τι είδα σε άλλα act από το 1 μέχρι το 3 έχει αλλάξει το σπίτι του. Οπότε πάμε στο act 3, έπαιξα μόνος μου, το πέρασα, ό,τι έκανα ακριβώς στο βίντεο το έκανα και μόνος μου, γιατί το έκανα στο βίντεο στο σπίτι του Rebel. Και πάμε στο βίντεο, κυρίες και κύριοι, πάμε να δούμε και να βρούμε πόσες κάλτσες κρύβει αυτός ο γείτονας. Start from act 3, κυρίες και κύριοι. Έχουμε το πρώτο cutscene. Εγώ το έχω δει. Εσείς μπορεί να μην το έχετε δει, θα το δείτε μαζί μου. Γιατί προχωράμε, κυρίες και κύριοι, και κοντεύουμε ίσως στον τερματισμό. Δεν ξέρω πόσο καιρό θα μου πάρει να τερματίσω. Αλλά. Ναι. Ναι. Στο control μου μιλάει αυτή τη στιγμή. Αυτό που μου λέει είναι ότι δεν έχουμε λεφτά για control, αλλά με ενημερώνει ότι μήπως υπάρχει και ένα Hello Neighbor Hide and Seek. Καινούριο σπιτί. Το είδα μέχρι εδώ. Ωραία. Ό,τι είχα δει ήταν μέχρι εδώ. Από εδώ και πέρα το παιχνίδι είναι καινούριο για μένα. Έχουμε καινούριο. Δεν είναι. Επίσης είμαι πιο ψηλός. Ω, αυτό είναι χρόνια μετά. Μεγαλώσαμε. Έγινε μεγάλος. Κυρίες και κύριοι, έχουμε μια εικόνα με κοτόπουλο που είναι στραβιά και θα το. Δεν μπορώ να το βλέπω. Αυτό είναι στραβό. Κάποιος πρέπει να το σιώσει. Ξέρετε, θα το σιώσω εγώ. Τι σιώσε το! Δεν μπορώ, ρε φίλε, είναι κάτι. Δεν ξέρεις τι. Να πω ότι είναι ένα τεράστιο σπίτι και. Α, και αυτό είναι στραβό. Ρε φίλε, εντάξει, ξέρεις τι. Είναι μικρό το σπίτι, μπορείς να το κάνεις ωραίο, ξέρεις τι. Έλα εδώ και ίσιοσέ το. Ρε φίλε, ίσιοσέ το. Α. Μπανιέρα δουλεύει. Όπα. Άκουσα πόρτα. Ποιος να μας στείλει. Όπα. Κυρίες και κύριοι, μας ήρθε γράμμα. Είναι από τις εταιρείες που φτιάχνει τις κάλτσες και όπως είδαμε στο βίντεο με το Forest, αν δεν το έχεις δει, να πας να το δεις, είναι πολύ ωραίο βίντεο και να μου πεις άμα θες να παίξουμε. Στο βίντεο με το Forest μας είπαμε ότι γλάρι είναι κάλτσες και η εταιρεία με τις κάλτσες μας έστειλε γράμμα ότι οι κάλτσες είναι γλάρι. Και για να δούμε τι έχει να μας πει. Πώς το μαζεύεις, έψιλον. Α, όντως έχω μεγαλώσει. Α, ωραία ντυμένος. Μιλάει, το γράμμα είναι σε γλώσσα την οποία δεν καταλαβαίνω, αλλά είμαι πολύ έξυπνος για να καταλάβω τι έχει να κάνει με τις κάλτσες, κυρίες και κύριοι. Και είναι στεναχωρημένος τώρα που ανακάλυψε ότι οι κάλτσες είναι γλάρι. Και πρέπει να βρούμε γιατί γλάρι είναι κάλτσες. Και μαζεύει τα πράγματα του δύο βιβλία τα οποία μιλάει για γλάρους. Και θα πάρει και κανένα ρούχο να συναντηθεί. Και θα πάμε στο ταξίδι μας, κυρίες και κύριοι, για να κάνουμε expose στους γλάρους. Θα πάμε να ταξιδέξουμε στην άγρια φύση για να βρούμε γλάρους και να καταλάβουμε γιατί είναι κάλτσες. Και φυσικά ένα πράσινο μήλο, γιατί ξέρετε τι λένε για το μήλο. Ένα μήλο την ημέρα, το γιατρό τον κάνει πέρα. Γιατί είναι ακριβώς ο γιατρός, φάει μιλαράκι. Ποιος έχει λεφτά για μήλο? Ποιος έχει λεφτά για γιατρό, συγγνώμη. Για μήλο νομίζω όλοι έχουμε λεφτά. Έλα ρε, πρέπει να έχεις λεφτά για μήλο. Κάνε κάτι. Στο χέρι σου είναι. Όχι σε αυτό, μπορείς το άλλο, αλλά κάνε κάτι. Η ώρα περνάει. Οι γλάροι γίνονται περισσότεροι. Και εμείς πρέπει να τους βρούμε για να τους κάνουμε expose και να πούμε στον κόσμο ότι οι γλάροι, κυρίες και κύριοι, που είμαστε, ότι οι γλάροι είναι κάλτσες. Ω, το κουράκι, ρε! Α, ήρθαμε σε εγκαταλελειμμένο μέρος για να έχει κουράκια. Συνήθως αυτό δηλώνει. Αμάξι, οδηγούμε αμάξι πλέον. Α, μεγαλώσαμε. Βασικά, μου πει σπίτι έχουμε. Αμάξι δεν θα έχουμε. Άρα, δηλαδή, δεν είσαι στην Ελλάδα.
Θέλω να μπεις και αυτό το αμάξι, φαίνεται λίγο σαράβαλο. Α, τι έγινε εδώ? Κατεστραμμένο σπίτι. Όπα, κάτσε. Ρε, του γείτονα είναι αυτό. Πού είμαστε? Α, δεν του γείτονα. Αυτό δεν... Α, όχι, αυτό είναι... Του γείτονα είσαι εδώ... Δεν αφ... Αυτό είναι το δικό μας το σπίτι. Κλειδωμένο. Πάμε στο γείτονα. Oh, έχουμε κάτσεν για το σπίτι του γείτονα. Πώς, τι μύτη είναι αυτή ρε φίλε. Ο Ουσόπ. Όσοι δεν ξέρετε Ουσόπ, δεν βλέπετε One Piece στην ντροπή σας. Εκτός αν είστε πολύ μικροί γι' αυτό. Βέβαια, άμα ξεκινήσετε το One Piece να το δείτε... Ξεκινήσω για να... Θα μιλήσουμε μετά για το One Piece. Είδα μια σκιά εκεί πέρα! Η μαύρη σκιά! Είναι η πραγματική μορφή της κάλτσας! Δεν είναι ούτε γλάρος, ούτε ο γείτονας. Αλλά είναι μια μαύρη σκιά. Όχι, ξαναπάμε στη σκιά. Ε, σκιά! Ε, μπιέτ! Έλα λίγο ρε! Ξέρεις τι, ανέβα λίγο, πάμε να δούμε. Να τα πούμε λίγο με τη σκιά εδώ πέρα. Φιλέ! Καλησπέρα! Ξαφανίστηκε. Ξαφανίστηκε κυρίες και κύριοι, τι θα κάνουμε αυτή τη σκιά. Η σκιά θα μας κυνηγάει. Ναι, χτυπά, λες να έχουμε το κλειδί τώρα. Κάτσε, παίζει να το έχουμε στα μάξι. Είμαι πανέξυπνος. Εδώ, άμα είσαι πανέξυπνος, μπήκες εδώ, θα το έχεις σκεφτεί νωρίτερα. Άνοιξε, βρε. Αυτό είναι το παλιό μου σπίτι, δες εδώ πώς έγινε. Το θυμάστε, μωρέ. Που ήρθαμε εδώ και πήραμε τα κουτιά στο πρώτο. Α, για φωτογραφία από εμάς που ήμασταν μικροί. Άχου το μωρέ, αναμνήσεις. Δεν ξέρω αν το παρατηρήσετε, αλλά για πολύ λίγο δείχνει τη σκιά. Καταρχήν δεν έχει ρεύμα. Πώς του πάει αυτό το τηλέφωνο? Η δύναμη της κάλτσας. Η σκιά! Ήρθε. Παιδιά, πρέπει να σταματήσω να μιλάω για τις κάλτσες, θα μας την πέσουνε. Αυτό που έχεις να κάνεις είναι να κοιμηθείς. Είναι μια σκιά απέναντι. Πότε κοιμήσου σαν το Σμίγκολ. Τι γίνεται εδώ? Τι έγινε εδώ? Κάτσε να το πάρω, να το έχω για thumbnail. Τι έγινε εδώ? Σπίτι του γείτονα έγινε τεράστιο. Έχει και τρενάκι. Και δεν είναι κλειστό, το οποίο σημαίνει το εξής. Θέλω να δω κάτι. Αν πάω τώρα κοντά του. Τι είναι ρε μπρο, σε καταλαβαίνω ρε φίλε. Κουράστηκες για να το χτίσεις αυτό, ε. Παίζει ένα μπάγκα ρε. Παίζει να χαλάσω γειτονάς. Όχι, δεν χάλασε. Γειτονά! Πού είσαι βρε, βρε? Εντάξει, δουλεύει ο γειτονάς. Γυρνάει και δεθείαν πίσω. Τώρα μπορείς να με δεις. Μέχρι τη μέση του δρόμου πάει. Εδώ είναι το όριο του. Οκ. Okay. Τα λέγαμε εμείς, πάω να κάνω μια βόλτα εδώ στο σπιτικό σου να δω τι έχεις. Έχουμε εδώ κλασικά, θέλουμε το κλειδί για να το ανοίξουμε. Αυτό τα ξέρουμε πλέον. Ω, τι έχουμε εδώ πέρα. Μπλέφος. Πλέον είναι μεγάλο το σπίτι, το οποίο σημαίνει το εξής, ότι μπορούμε να κινηθούμε λίγο πιο άνετα. Θέλω να πιστεύω. Βλέπω έναν μοχλό εδώ. Το μπιριμπιλωτό μου μάτι κατευθείαν το έπιασε αυτό. Ω! Κατευθείαν! Κατευθείαν βρήκαμε μια πόρτα εδώ και την ανοίξα. Παιδιά, θέλω να μου πείτε μπράβο. Α, εδώ είσαι. Κάτσε λίγο ρε μπρο. Α, με έχασε. Ρε, είναι λίγο χαζός αυτός ο γείτονας, μου φαίνεται. Κάτσε να ξέρω. Ω, το μεγάλωσε. Εδώ, ανοίξαμε αυτό.
Ναι, βρήκαμε σκάλα, ανέβηκαμε πάνω. Με τη μία. Ω, είναι πολύ σκοτεινά, ρε. Δεν βλέπω. Έλα, ανέβα λίγο πιο πάνω. Έχει τίποτα εδώ. Σώπα, ρε. Ρε, παιδιά. Ένας φακός δεν θα με χαλώσει, γιατί είναι πολύ σκοτεινά. Έχει τίποτα εδώ πέρα που μπορεί να μου είναι χρήσιμο. Εδώ όμως ανταράκι θα έχει ένα φακό, ρε φίλε, κάτι. Δεν βλέπω... Είναι δύσκολο να το δω. Δεν βλέπω μπροστά μου. Ίσως να με πιάσει και να το... Ου. Έχω χτίσει πάρα πολλά σπίτια στο Minecraft, πολλά χρόνια τώρα. Και με σιγουριά μπορώ να σου πω ότι οι πόρτες δεν δουλεύουν έτσι. Αν πέσουμε εδώ μπορούμε να κουμπίσουμε στο φράχτη, αλλά έχει μια πόρτα εδώ η οποία με τριγκεράρει και θέλω να δω τι έχει. Oh. Και ήρθαμε στη σκεπή τώρα. Και το μπαγκέρα. Παιδιά, νομίζω το χαλάσαμε το παιχνίδι. Αχα! Έπρεπε να... Ναι, με βλέπεις τώρα, Σιέλα, άντε. Πού με βλέπεις? Μπουμπούνα. Αν είχα επιδείξει θα πήγαινα εκεί, αλλά τώρα δεν βλέπω αν αυτό εδώ μπορώ να το περπατήσω ή όχι. Παρ' όλα αυτά εγώ θα το προχωρήσω. Και είμαι εδώ τώρα. Και τι γίνεται ρε παιδιά με αυτό το σπίτι? Ξέρεις τι, θα κάνω την απόπειρα να επιδείξω απέναντι. Χαχα! Και έχει μια σκάλα εδώ. Άμα μπούμε εδώ μέσα έχει τίποτα. Πραγματικά ένας φακός θα μου λύνει τα χέρια αυτή τη στιγμή. Δεν βλέπω τίποτα. Ω, τι είναι αυτό εδώ? Έχει και πόρτα από πίσω. Το οποίο αυτό πώς ανοίγεται? Θα καεί ο εγκέφαλός μου, παιδιά, έχει πάρα πολλά πράγματα. Βλέπω έναν πλανήτη εκεί. Αυτό δουλεύει μόνο του. Του πήρα την υδρόγειο, τι θα κάνει τώρα? Ε? What's it gonna do? Παιδιά, καλησπέρα. Έχω κλειστεί εδώ μέσα. Πώς άνοιξε πριν αυτό, κάτι... Okay. Μετά από λίγη ώρα απλά δουλεύει μόνο του αυτό. Πάρω μια μπάλα. Λοιπόν, επειδή είμαι λίγο χαζός εγώ, μη με κοροϊδέψετε για αυτό που θα δοκιμάσω. Αν πετάξω αυτό εδώ. Λοιπόν, βρήκαμε τη λύση. Το νόμιζα χαζό, αλλά όντως δουλεύει. Άμα πάμε εδώ. Λέω τώρα, έτσι. Κάτσε λίγο. Παιδιά, αυτό το πράγμα να μην δουλεύει το παιχνίδι σωστά. Αλλά αν πετάξω την μπάλα, μας ανεβάζει εδώ. Αγαπητή καρέκλα και... Έλα, βασικά ας τα πάρουμε, μπορεί να τα χρειαστούμε. Ωραία. Κάτι έκανα! Κάτι έκανα! Κυρίες και κύριοι, κάτι έκανα. Λέει εκεί πέρα ότι άμα είσαι καθιστός, δεν σε βλέπουνε. Ήρθαμε για ψώνια, τι έγινε εδώ? Ποιος δεν με βλέπει εδώ μεταξύ? Πρέπει να ψωνίσουμε. Ξέρεις τι, πάρω αυτό το ρόζο, φαίνεται. Πού είναι τα άλλα μου τα πράγματα? Τώρα δεν με βλέπει αυτό, θες να μου πεις? Άμα πρέπει να μείνω ακίνητος. Α, αυτοί με κυνηγάνε. Οκ. Στο πορτοβάλλο εδώ μέσα. Όχι. Θα πάω πιο κοντά. Α, το βάζεις μέσα. Πες να χρειάζεται να μαζέψουμε ψώνια, το οποίο... Δεν μας δίνει χίνη. Δεν μας δίνει κάποιο στοιχείο για να ξέρουμε τι πρέπει να μαζέψουμε. Άρα, πρέπει κυρίες και κύριοι να βάλουμε κάτω το κεφάλι μας και να σκεφτούμε. Παίζει αυτό που πήρε να μην το χρειαζόμαστε. Εκείνος έχει... Έχει ψώνια. Είμαι ακίνητος, ρε. Α, ξέρεις τι! Και αυτό χαζομάρα είναι που θα πω. Αυτό μοιάζει ίδια με το προηγούμενο. Λες να έχει αυτό το... Αυτό δεν πέρασε πολλά χρώματα. Αυτό να είναι το ψώνιο. Σας έχει ψώνια μέσα. Παίζει αυτό, είναι το hint. Παίζει ένα από όλα αυτά που μας κυνηγάνε να έχει ψώνια μέσα. Έχει ροζ μπουκάλι και πατατάκια. Ωραία. Άρα. Ροζ μπουκάλι. Πατατάκια που έχει. Φτάνει τα πατατάκια. Αν πέσει στο καράτσι.
Άρα αυτό εδώ πέρα είναι λάθος. Κάτσε καλά! Αυτό δεν θέλω μέσα. Λοιπόν, πώς το... Κάτσε ξεθεί. τώρα τι. Τώρα πώς το μετακινούμε αυτό. Έχει κουτιά. Έχει κουτιά. Δεν μπορούμε να πάρουμε όμως. Άρα τώρα τι κάνω εγώ. Με έπιασε ένας και με γύρισε πίσω. Καλό αυτό. Άρα τώρα έχουμε το... Κάτσε λίγο ακίνητο. Έχουμε τα πατατάκια. Ωραία, το βγάλαμε αυτό. Αυτό δεν είναι μέσα στα ψώνια. Άρα παίζει να ακολουθούμε τώρα εμείς το καροτσάκι όπου πάει. Ωραία. Πρέπει να βρούμε και να με τα ψώνια. Α! Έχει κάτι πράσινο. Πίκλες! Πού είναι οι πίκλες μας, σας είχαμε πάρει. Μα δεν κινούμουνα! Ήμουν ακίνητος ρε! Δεν τρέπεσαι λίγο. Πρέπει να βρούμε τις πίκλες. Εντάξει, αυτό δεν είναι. Πίστευα ότι θα είναι κάτι τρομακτικό, ρε φίλε, αλλά δεν είναι. Πού ήταν οι πίκλες, θυμάστε. Πες να τις προσπέρασα, επειδή είμαι στραβός, ξέρω. Ξέρεις τι, πάρω και γάλα, γιατί μπορεί να θέλει γάλα. Ποτέ δεν ξέρεις. Ωραία, ξέρουμε τώρα ότι. Απλά πρέπει να κάτσουμε ακίνητοι. Ωραία, ήταν πίσω μου, δεν τους είδα. Το γάλα δεν το βάζω μέσα, γιατί... Δεν είμαι σίγουρος για το γάλα, απλά το σήκωσα. Έχει πίκλες αυτός. Μη μου το μπαγκάρεις πάλι, σε παρακαλώ. Απλά πήγε για να μου το κολλήσει εκεί μέσα, δεν... Δεν το πιστεύω αυτό που γίνεται. Δεν το πιστεύω ότι πάλι πρέπει να χάσω. Ω, ούτε αυτό δεν μπόρεσα, ρε. Και λέει δεν το βάλω ποτέ. Ε, ξεκόλα τώρα και μπες. Είπα ξεκόλα, ρε φίλε. Δεν το πιστεύω. Ξέρεις τι, αλλά πιάσε με, ρε. Είχε και γάλα ο άλλος, έτσι. Α, το έχουμε κι εμείς. Ωραία. Α, είναι με χρονικό όριο! Ω, είναι με χρονικό... Εντάξει, έχει μεγάλο χρονικό όριο, έτσι. Λοιπόν, δεν ξέρουμε. Θέλουμε ροζ μπουκάλι, θέλουμε πίκλες, θέλουμε πατατάκια. Πατατάκια. Πού είναι. Έλα εδώ. Ωραία, το πατατάκι μπήκανε μέσα. Πατατάκι, λοιπόν, θέλουμε ροζ μπουκάλι. Θέλουμε πίκλες. Όχι και αυτό. Καλό που το χωρέσω εγώ όλα αυτά, ρε. Λοιπόν, μπουκάλι. Θα κάτσουμε εδώ πολλή ώρα μέχρι να τα καταφέρει το βάλω μέσα. Πω, θα ήταν πιο εύκολο, ρε παιδιά. Κάτσε ακίνητο, σε παρακαλώ. Πού είναι οι πίκλες. Εγώ την πέταξα μπροστά, η πίκλα βγήκε πίσω. Πώς έγινε αυτό, δεν ξέρω. Πώς πήγε πίσω! Μπροστά το πέταξα! Παίζει να μην χρειάζεται καν την πίκλα, ξέρω εγώ. Είναι το πιο δύσκολο στάδιο σε όλο το Hello Neighbor. Πόση ώρα γράφω, είμαι εδώ 15 λεπτά σε αυτό το σημείο. Ναι! Τι είπα από μένα να βάζει την πίκλα πρώτη. Θέλουμε τώρα και πορτοκάλι χυμό. Τον πήραμε το χυμό τον πορτοκάλι. Πάμε να βρούμε το καρότσο. Το καρότσο ρε! Ρε Μπέις, πού είναι το καρότσο σου. Φτάσαμε τόσο μακριά. Ξέρεις τι. Πάρε και αυτό. Πρέπει να πάρουμε και τα σωστά αντικείμενα. Πρέπει να θέλει 5 συγκεκριμένα λογικά, γιατί αλλιώς δεν βγάζει νόημα.
Θέλουμε μπατατάκια. Σημαίνει πορτοκάλι. Πάρουμε και αυτό το ρόσμο, ρε. Αυτό. Και θέλουμε... Αν μπορούμε να κουβαλήσουμε μόνο 4 αντικείμενα. Θα δοκιμάσουμε αυτό το συνδυασμό, γιατί από ό,τι κατάλαβα θέλει 5 συγκεκριμένα αντικείμενα. Επίσης, το παιχνίδι είναι χάλια. Ωραία, αυτό μπήκε τουλάχιστον. Ξεκόλα ρε φίλε. Έλα εδώ. Ωραία, μπήκε και αυτό. Μπήκε και αυτό. Μπήκε και αυτό. Θα βάλουμε αυτό για πέμπτο αντικείμενο. Παιδιά, να ξέρετε, το δοκιμάζω σε τύχη αυτή τη στιγμή. Μπορεί να ήθελε το φακό, αλλά είδα πριν ότι είχαμε δύο λάθος. Πού πήγε? Πώς πήγες εκεί, ρε? Κάτσε καλά εσύ. Αυτές οι πίκλες. Είναι το χειρότερο οι πίκλες, παιδιά. Πώς! Δεν έβαλα τόση δύναμη, ξεκόλα λίγο ρε πίκλα. Ωραία, 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 τα έχουμε. Δεν το πιστεύω αυτό! Θα βάλω πρώτα την πίκλα. Όχι, 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 όχι. Δεν γίνεται αυτό τώρα, ε. Δεν το πιστεύω ρε φίλε, δες εδώ. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά φίλε. Να έσωσες. Η πίκλα είναι πάλι έξω, γιατί αυτό το παιχνίδι είναι χάλια. Πού πήγε! Πού πήγε! Πώς πήγε εκεί! Κάτσε καλά, δεν θέλω... Λοιπόν, βάλαμε την πίκλα. Τώρα μένει αυτό. Γιατί δεν τα έκανε λίγο μεγαλύτερα τα καρότσια, ρε, αυτός που το έφτιαξε. Πώς πήγες τόσο ψηλά. Δεν περίεργε, φίλε. Όχι, έλα ρε φίλε, με ξεκόλα. Με αυτό το καθυστερημένο το παιχνίδι δεν μπορώ όλο. Σοβαρά πάλι. Πάλι! Πάλι! Δούλεψε όμως. Και λέει είναι λάθος αυτά τα ψώνια. Να πας να χεστείς ρε που μου το έστειλες εκεί πίσω. Και μου ρίξε και την... Είναι 20 λεπτό σε αυτή την ηλικιότητα. Τα νεύρα μου δεν μπορώ. Γιατί απλά δεν μπορούσαν να φτιάξουν ένα καλό παιχνίδι ρε. Τόσο κακό παιχνίδι ρε παιδιά, είναι πολύ κακό παιχνίδι. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο κακό παιχνίδι είναι. Θα ήταν υπέροχο αν μπορείς να κάνεις ένα δεξί κλικ και να μπουν όλα μέσα. Αλλά προφανώς αυτός που το φτιάξε. Μα ήμου, πώς πήγε εκεί. Πώς είναι δυνατόν να βρίσκεται εδώ πέρα. Δεν έβαλα δύναμη! Πού είναι? Τώρα απλά εξαφανίστηκε. Παιδιά, δεν αξίζει να το αγοράσετε, αλλά εγώ θα το συνεχίσω. Ωραία. Πάμε να τελειώνει. Δεν μπορώ άλλο. Αυτό το στάδιο με έχει νευριάσει πάρα πολύ.
Λοιπόν, για να δούμε. Σωστό, 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 σωστό. Τα πήρα σωστά, τα έβαλα στην τύχη. Σε ευχαριστώ, ελπίζω να μην σε ξαναδώ. Παιδιά, τα νεύρα μου. Πήρα achievement. Bacon. Και όλο αυτό ήταν ολόκληρο mini game για να ανοίξω αυτή την πόρτα. Γιατί πετάει η μήλα εδώ? Τι γίνεται εδώ? Κομμάτι τούρτας. Το πάρω, γιατί όχι. Δεν σταματάνε αυτά, ε. Το κουμπί δεν μπορούμε να το πατήσουμε εδώ. Τέλος πάντων, όπως και να γίνει, λέω να το κλείσω εδώ πέρα. Αυτό που καταφέραμε είναι να βγάλουμε αυτά με τα ψώνια. Είδαμε μεγαλύτερο σπίτι, ανοίξαμε ένα μοχλό, ανεβήκαμε πάνω. Έχουμε στα χέρια μας ένα πλανήτη και ένα κέικ και ένα κουτί για μια καρέκλα. Δεν ξέρω που δεν χρησιμεύσουν αυτά. Υπάρχει μια πιθανότητα το κέικ και ο πλανήτης να χρησιμεύουν κάπου. Ωραία. Επίσης εκεί πέρα έχει. Έχω ιδέα. Για να δούμε λίγο κάτι. Δεν φτάνουμε ακόμα. Και πέθανε. Κυρίες και κύριοι, αυτό ήταν το πρώτο επεισόδιο. Ελπίζω να σας άρεσε. Άμα σας άρεσε, το πέμπτο επεισόδιο. Ποιο πρώτο? Άμα σας άρεσε, γράψτε κάτω ένα σχόλιο και πείτε μου, μ' άρεσε. Και γράψτε μου ότι θέλετε να παίξω στο επόμενο επεισόδιο. Αυτά από μένα. Γεια σας.